Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Διανύουμε την ένατη εβδομάδα και κατευθείαν θα πάμε στο e-class που θα κάνω την οθόνη share για να δούμε το πρόγραμμα της εβδομάδας. Share screen. OK. Λοιπόν, αρχιτεκτονική υπολογιστών. Έγγραφα, γενικές πληροφορίες μαθήματος και εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Όπως βλέπετε, στην ένατη εβδομάδα δεν αναμένεται κάτι. Κάποια εξέταση εννοώ. Έχουμε το προαιρετικό φροντιστηριακό μάθημα που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 7 η ώρα, όπου θα καλύψουμε θέματα σχετικά με τις εξετάσεις κώδικα, MPS και ούτω καθεξής. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε εξέταση κώδικα για κάποιους από εσάς, κάποιοι άλλοι είχαν εξέταση ερωτήσεων, iExams, οπότε θα δούμε και θέματα επίλυσης της εξέτασης κώδικα και επόμενα θέματα, γιατί αναμένεται μια εξέταση κώδικα τη 12η εβδομάδα και την 13η. Εκτός από αυτούς που θα είναι στο iExams. Τώρα, σχετικά με το πότε είναι αυτές οι εβδομάδες, είμαστε η συνένατη εβδομάδα, 8 Δεκεμβρίου, 15 Δεκεμβρίου είναι η 10η εβδομάδα και 22 που θα κάνουμε μάθημα, 22 Δεκεμβρίου, είναι η 11η εβδομάδα. Άρα, οι δύο εβδομάδες μετά τις γιορτές, από την καινούργια χρόνια, θα είναι οι δύο εβδομάδες εξετάσεων. Μπορούμε να δούμε, λοιπόν, κάποια θέματα που συνδέονται με την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Καταρχήν, θέλω να σας δείξω ένα racer που δημιούργησε κάποιος σε assembly για 8086 μέσα σε 49 bytes. Μπορείτε λοιπόν να μεταβείτε σε αυτό το site, Poet, το οποίο είναι ένα site που δείχνει το τι μπορεί να καταφέρει κάποιος προγραμματιστής με πολύ λίγα byte. Είναι ένα site γεμάτο κώδικες, έχει και boards, user κτλ. Που ανεβάζει ο κόσμος που δημιουργεί πολύ μικρά προγράμματα σε 49 bytes assembly. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να πετύχει κάτι. Και όμως έχει αυτό που βλέπετε σε assembly, το έχει υλοποιήσει κάποιος. Μπορεί να κατεβάσετε το κώδικα και να μελετήσετε την assembly που έχει γράψει. Να δω download για παράδειγμα. Ας το κατεβάσω λίγο να το δούμε. Να το ανοίξουμε. Είναι ένα zip αρχείο. Και μπορούμε να δούμε το εκτελέσιμο, το com, που είναι 49 byte. Ενώ ο πηγαίος ο κώδικας θα βρίσκεται σε κάποιο άλλο φάκελο. Εδώ, assembly, να πατήσω επεξεργασία. Βλέπουμε λοιπόν τον κώδικα που υλοποιεί αυτή εδώ τη λειτουργία. Βλέπετε ότι καλεί την 10η κλίση του DOS. Αυτό θα το δούμε στο 10ο εργαστήριο, πως έχουμε γραφικά στο DOS. Κάνει push κάποιες τιμές. Και γενικότερα βλέπετε κάποιους πολλαπλασιασμούς, εκτυπώς και όλο αυτό το πρόγραμμα υλοποιεί αυτό εδώ που βλέπετε ακριβώς. Δηλαδή, αυτή την αέναη μετακίνηση σε ένα τούνελ. Φως στο τούνελ, βλέποντας ένα φως στο τούνελ. Και υλοποιείται με αυτόν τον κώδικα. Απλώς είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι μπορεί να πετύχει κάποιος assembly. Και αυτό πότε το είχε
έρθει το 2018. Και αυτό το site έχει και άλλους τέτοιους κώδικες βέβαια. Για να πάρετε μια ιδέα ότι υπάρχουν αυτά τα groups από χρήστες που συναγωνίζονται ποιος θα κάνει το πιο ενδιαφέρον κώδικα με όσο το δυνατόν λιγότερα byte. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ένα άλλο ενδιαφέρον που θα ήθελα να σας πω για την assembly, ο πηγαίος κώδικας που χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή Apollo 11 και όπως αναφέρει εδώ το GitHub, ο πρωτότυπος πηγαίος κώδικας του υπολογιστή πλοήγησης, το Apollo 11, για το command module. Βρίσκεται διαθέσιμος να το κατεβάσετε. Είναι σε αυτό το αποθετήριο, δηλαδή στο GitHub. Για παράδειγμα, ας δούμε, ας ανοίξω ένα αρχείο από αυτά. Ανοίγω στην τύχη κάποιο αρχείο. Βλέπετε εδώ τα σχόλια και assembly. Βέβαια, δεν είναι assembly 886. Είναι assembly για τον επεξεργαστή που είχε το συγκεκριμένο διαστημικό όχημα. Αλλά εντούτοις, μπορούμε να καταλάβουμε κάποιες εντολές assemblies, όπως exchange, αλλαγή ανάμεσα σε δύο καταχωρητές. Αυτές είναι οι ετικέτες, ready, jimp, οπότε κάπου θα έχει εντολή για να μεταβεί σε αυτή την ετικέτα και το καθεξής. Τώρα βέβαια, για να έχουμε πλήρη κατανόηση του κώδικα, θα έπρεπε να έχουμε το ISA, Instruction Set Architecture, που να μας εξηγεί ακριβώς το τι κάνει κάθε εντολή. Και θα μπορούσαμε βέβαια να γράψουμε κι εμείς, αν είχαμε αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, αυτό βρίσκεται στο GitHub. Προκειμένου να το μελετήσει κάποιος, να δει δηλαδή κώδικα που είχε γραφτεί το 1969, τότε που είχε γίνει αυτή η διαστημική αποστολή. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να σας δείξω είναι μια ανακοίνωση που είχε βγει πριν από κάποια χρόνια σχετικά με τους δίσκους, τους σκληρούς δίσκους, τους μαγνητικούς, οι οποίοι έχουν ήλιο. Αντί να έχουν λοιπόν αέρα, είναι οι δίσκοι με ήλιο και αναφέρει εδώ η διαφήμιση ότι με τη χρήση του helium, του ήλιου, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη χωρητικότητα στο δίσκο. Και αυτό είχε ανακοινωθεί το 2015. Και η ερώτηση βέβαια ήταν, όταν πάντα εισάγεται μια νέα τεχνολογία, και στην αρχιτεκτονική ισχύει αυτό, κατά πόσο αυτή η τεχνολογία είναι πιο σταθερή και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, όπως ενδέχεται από άλλες τεχνολογίες. Ας δούμε λοιπόν κάποιο άρθρο που δημοσιεύθηκε πριν από 2 χρόνια, και έθετε το ερώτημα σχετικά με την στιβαρότητα των δίσκων με ήλιο και κατά πόσο είναι καλύτερη από τους δίσκους που έχουν αέρα. Έτσι λοιπόν, από το 2013 οι πρώτοι δίσκοι ήλιου είχαν γίνει διαθέσιμοι στους κατασκευαστές, και εγώ θα πάω κατευθείαν σε αυτό το πινακάκι. Εδώ είναι από το Backblaze, μια εταιρεία hosting που έχει χιλιάδες δίσκους και μπορούμε να έχουμε λοιπόν κάποια καλά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, σχετικά με τις πληροφορίες που κρατούσε για τους δίσκους, βλέπουμε εδώ για Seagate 12 TB 1,09%, δηλαδή στους 16.000 δίσκους οι 48 δίσκοι είχαν πρόβλημα. Ένα ποσοστό περίπου 1%. Ενώ η Seagate 10 TB είχαν από τους 1.220 3 δίσκοι, 0,47%, και η 8 TB ένα ποσοστό 1,20%, δηλαδή μέση τιμή 1,03%. Αυτή ήταν ήλιου, δίσκοι με ήλιο. Και δίσκοι με airfield, με αέρα. Βέβαια, μπορεί να είναι αέρας, αλλά είναι αέρας που έχει απομακρυνθεί, έχουν απομακρυνθεί όλες οι ατέλειες που ίσως έχει, τα μικροσωματίδια, η σκόνη κτλ. Όλα αυτά δημιουργούνται σε clean rooms.
Οπότε οι δίσκοι αντίστοιχοι, 8 TB, βλέπουμε το εδώ είναι 1.0408, δηλαδή 1.06. Γενικά βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρή αυτή η διαφορά, δηλαδή 1.03-1.06%. Άρα οι κατασκευαστές που χρησιμοποίησαν ήλιο, που το παρουσίαζαν ως την πανάκια ότι θα λυθούν πολλά προβλήματα κτλ., δεν φαίνεται in retrospect, όπως λέμε, δηλαδή κοιτώντας προς τα πίσω και αναλύοντας όλα αυτά τα δεδομένα, δεν φαίνεται αυτό εδώ που μας έχουν υποσχεθεί. Εν τούτης όμως παραμένουν πολύ ικανοποιητικοί δίσκοι σαν όλους τους άλλους. Οπότε αυτό είναι το ερώτημα. Το θέμα βέβαια είναι και το κόστος. Γιατί οι δίσκοι με ήλιο έχουν πολύ αυξημένο κόστος σε σχέση με τους άλλους δίσκους. Δεν είναι για τους απλούς καταναλωτές. Φαντάζομαι κανείς από εσάς δεν θα έχει δίσκο με ήλιο. Γιατί ξέρετε, από ένα σημείο και μετά υπάρχει και διαρροή από το ήλιο. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι τοξικό αέριο. Απλώς, όπως ένα μπαλόνι με ήλιο σιγά σιγά χάνει το ήλιο και πέφτει στο έδαφος κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν, οι δίσκοι χάουν και αυτοί το ήλιο, οπότε κάποιοι αναφέρουν ότι αν το δούμε μετά από πολλά χρόνια θα δούμε τελικά ότι υπάρχει πρόβλημα στους δίσκους με ήλιο. Δηλαδή είναι ακόμα ανοιχτή αυτή η συζήτηση, είναι ούτε 5 χρόνια αυτή η ανάλυση. Η συγκεκριμένη ανάλυση από το 2018 έχει δεδομένα από... πότε, από το 2015 νομίζω, που άρχισαν να έχουν αυτούς τους μεγάλους δίσκους χωρητικότητας 6 TB και 12 και 8. Οπότε είναι σχετικά ακόμα νωρίς. Πάντως για την ώρα τα ποσοστά λίγο ευνοούν τους δίσκους με ήλιο. Ωραία. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να σας δείξω είναι η δημιουργία ενός υπολογιστή, δηλαδή μιας πλήρης αρχιτεκτονικής, σε ένα breadboard. Το breadboard, σε ελληνικά, είναι μια προτυποποιημένη πλακέτα. Δηλαδή αυτό που ίσως έχετε δει στο εργαστήριο ηλεκτρονικής, όπου έχετε ένα breadboard με τρύπες και καλώδια και τοποθετείτε τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα breadboard. Και σε αυτό εδώ το breadboard, λοιπόν, κάποιος δημιούργησε ένα ολόκληρο υπολογιστή, ο οποίος έχει έξοδο, ταλεντάκια, έχει είσοδο από κάπου, που ίσως από το USB, έχει ασφαλώς τον επεξεργαστή, μνήμες και γενικότερα είναι μια αρχιτεκτονική, όπως αναφέρω, 68.000, το οποίο το έχει ονομάσει κάτι. Έτσι. Και αυτή λοιπόν η αρχιτεκτονική τι έχει? Έχει τον επεξεργαστή 68008, οχτάμπιτο, με 20 bit διευθύνσεων, όπως ακριβώς και ο δικός μας επεξεργαστής, άρα δηλαδή 1 MB διαθέσιμο χώρο μνήμης, και έχει βάλει ένα ζευγάρι των 8 bit SRAM 512 kilobit, δηλαδή 512 και 512 1 MB. Και στη συνέχεια αναφέρει στοιχεία σχετικά με τη διασύνδεση, ότι έχει χρησιμοποιήσει για παράδειγμα ένα μετατροπέα FT245 από USB σε first in, first out, για να συνδεθεί στον επεξεργαστή σε μία σύριακη θύρα, κάποιο χρονιστή όπως το 555 και λεντάκια για debugging. Και στη συνέχεια ήθελε ασφαλώς να έχει κάποιο software, γιατί όπως έχουμε πει, το hardware χωρίς το software δεν είναι τίποτα. Είναι πάντα hardware και software. Έτσι λοιπόν, ήθελε να φτιάξει ένα ROM, ένα πρόγραμμα στη ROM, που να εκτελεί κάποιες λειτουργίες. Πήρε το Z-Bug Monitor, την Basic, τα τοποθέτησε λοιπόν στη RAM και ήθελε μάλιστα να το συνεχίσει και παραπάνω. Λειτουργήσε αυτό χωρίς κανένα πρόβλημα και ήθελε να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, να τρέξει Linux. Έτσι λοιπόν έπρεπε, δεν ήξερε λέει Linux. Το Linux είναι ένα εναλλακτικό λειτουργικό σύστημα. Αν επιλέξετε τα λειτουργικά συστήματα στο τέταρτο έτος, θα το κάνουμε μαζί. Στο Linux λοιπόν έπρεπε να λύσει κάποια προβλήματα. Είχε αναφέρει ότι δεν γνώριζε, οπότε όπως γράφει ξεκινούσε μια πραγματική περιπέτεια.
γιατί πήγαινε σε αχαρτογράφητα νερά. Εν τούτης όμως, και αυτό είναι και ένα μάθημα και για εσάς, ότι δεν πρέπει να σας φοβίζει το άγνωστο και να θέλετε να υλοποιείτε project που ενδεχομένως δεν είχατε καθόλου σχέση ή εμπειρία όταν τα ξεκινήσατε. Και αυτός το έκανε αυτό και ακολούθησε και διάβαζε. Και βρήκε το UC Linux, το οποίο είναι ένα, το U είναι από το Micro Linux. Είναι ένα variant, μια έκδοση του Linux πολύ απλοποιημένη, γιατί όλο και όλο ένα megabyte RAM έχει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και έτσι λοιπόν, το κατάφερε, το προχώρησε, δούλευε μια εβδομάδα πάνω σε αυτό και εμφανιζόταν κάποιες γραμμές και μετά κολλούσε το σύστημα. Είναι η γνωστή πορεία ανάπτυξη ενός συστήματος. Καθώς το αναπτύσσουμε, προχωράμε ένα βήμα, κολλάμε για μια εβδομάδα, προχωράμε άλλο ένα βήμα, πάλι μια εβδομάδα και ούτω καθεξής. Κόλλησε λοιπόν σε ένα άλλο σημείο, έβαλε και το μετρητή, πρώτη προσπάθεια, δεύτερη, τρίτη, καταγράφει όλες τις προσπάθειες που έκανε. Πέμπτη προσπάθεια, η κάθε προσπάθεια ήθελε αρκετές μέρες εργασίας. Δεν ήταν προσπάθεια, άλλαζα μια γραμμή κώδικα και το ξεκινούσα. Αναφέρει λοιπόν όλη αυτή την πορεία που τον όθησε προς την μάθηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σημασία έχει και ο δρόμος που ακολουθούμε, δεν είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, και ό,τι θα μάθουμε στο δρόμο. Γι' αυτό που μην ξεχνάτε που λέει το ποίημα του Καβάφη, ο δρόμος να είναι πολύ μεγάλος, να μάθεις πολλά πράγματα στην πορεία. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει να κάνετε κι εσείς το πτυχίο σας 10 χρόνια για να μάθετε πολλά πράγματα στην πορεία, γιατί ο δρόμος συνεχίζει παρακάτω. Μπούταρε τελικά, τα κατάφερε. Βλέπετε λοιπόν UC Linux και αυτό από το Serial Port κατάφερε και το ξεκίνησε και το αξίζει συγχαρητήρια. Ένα αρκετά δύσκολο project, γιατί όλα αυτά ήταν και σε breadboard. Δεν ήταν κιόλας καν σε πλακέτα. Και το υλοποίησε λοιπόν, άρα αυτός έμαθε πάρα πολλά στην πορεία. Έμαθε ο συγκεκριμένος χομπίστας βέβαια, έμαθε πώς να δημιουργεί τη δικιά του αρχιτεκτονική, πώς επεξεργαστεί, μνήμη, τα συνέδεσε μεταξύ τους. Έκανε αποσφαλμάτωση για να ξεκινήσει κάποια απλά προγράμματα για ROMs και στη συνέχεια το έφτασε και σε Linux, να εκτελέσει Linux, οπότε έμαθε και από λειτουργικά συστήματα και πώς να τα σετάρει για να επικοινωνούν όλα απροβλημάτιστα και το κατάφερε και υλοποιήθηκε και ο πηγαίος κώδικας, τις αλλαγές που έχει κάνει λοιπόν στο λειτουργικό σύστημα, τον έχει διαθέσιμο στο site του, όπως και το toolchain. Το toolchain είναι, όπως λέει η μετάφραση, toolchain, αλυσίδα εργαλείων. Η αλυσίδα εργαλείων για να κάνουμε compile κάτι για μια άλλη αρχιτεκτονική. Δεν είναι μόνο ο compiler, είναι και ο linker, είναι και τα object εργαλεία, object creation και το καθεξής. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένας compiler το toolchain. Στην απλούστατη μορφή ναι, είναι μόνο ένα compiler, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Toolchain σημαίνει μια σουίτα εργαλείων όπου βοηθάει στην ανάπτυξη προγραμμάτων για μια αρχιτεκτονική. Λοιπόν, αν κανείς θελήσει πάντως να το κατεβάσει αυτό, θα ψάξει στο ίντερνετ 68000 Linux on a Soldier's Breadboard 68 κάτι. Θα βρείτε πολύ υλικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το θεωρητικό υπόβαθρο. Είναι μια διάλεξη που έχω δημιουργήσει για να σας δείξω πώς γίνεται η αποκωδικοποίηση εντολών στους υπολογιστές. Στους επεξεργαστές της Intel συγκεκριμένα, στους επεξεργαστές της Intel 1086. Και μια που μιλάμε τώρα για επεξεργαστές, θα ήθελα ο πρώτος που θα μου πει στο chat, ποιες είναι οι τέσσερις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας επεξεργαστής. Ο πρώτος που θα το γράψει στο chat θα έχει 0.25. Θα το γράψει σωστά, είτε αγγλικά είτε ελληνικά. Μπράβο, αμέσως ο Ulix, πολύ γρήγορος, το βρήκε για να το δω όμως, τη λέει Fast Decode Execute Store. Πράγματι, αυτό είναι. Και το βρήκε ο Ulix. Άρα, σημειώνω συν 0,25 για την πολύ σωστή απάντηση και την πολύ γρήγορη κιόλας απάντηση. Ωραία. Λοιπόν,
fetch decode execute store. Συνεχώς. Και να μην κάνουμε τίποτα, ο επεξεργαστής εκτελεί fetch, φέρ εντολή, decode από κωδικοποίηση έτοιμα, δηλαδή δημιούργησε τα κατάλληλα σήματα ελέγχου προς κάθε υποσύστημα του επεξεργαστή, execute εκτέλεση έτοιμα, store αποθήκευση αποτέλεσμα. Εδώ θα κοιτάξουμε τώρα το στάδιο decode και συγκεκριμένα για το 86, αλλά όχι στο πώς γίνεται στο hardware, όχι πώς δημιουργούνται τα σήματα ελέγχου, αλλά γενικότερα για τις εντολές και πώς η μηχανική της Intel σκέφτηκαν αυτή την αρχιτεκτονική. Ο assembler, για να έχουμε και κάποιες έννοιες, ο assembler είναι το πρόγραμμα που μετατρέπει την assembly σε machine code. Μετατρέπει λοιπόν τις εντολές που κάποιος από εσάς θα γράψει με move AL1, αυτό θα γίνει machine code. Το machine code έχει αναπαράσταση στο 16-αδικό σύστημα, εντούτοις όλα είναι στο διαδικό σύστημα. Και αυτό γίνεται γιατί ο επεξεργαστής καταλαβαίνει διαδικό σύστημα. Δεν καταλαβαίνει η sub, η add. Η γενικότερη μορφή των εντολών της 86 ISA, Instruction Set Architecture, φέρει αυτή τη μορφή. Δηλαδή, μέχρι 4 byte είναι το prefix, 1 ή 2 byte είναι το opcode, 1 byte, αν υπάρχει, είναι το mod RM, 1 byte, αν υπάρχει, είναι το SIP, displacement 1, 2 ή 4 byte και immediate 1, 2 ή 4 byte. Αν τα προσθέσουμε αυτά, βλέπουμε ότι φτάνουμε πάνω από 12 byte. 17 byte πρέπει να είναι. 4 και 4, 8, 9, 10, 12 και 4, 16. Ναι, 16 byte αυτό. 16-17 byte, λοιπόν, μπορεί να φτάσει μια εντολή assembly να έχει κώδικα μηχανής. Και αυτό βέβαια είναι το προβληματικό στοιχείο, γιατί σε αντίθεση με τους επεξεργαστές ARM, που είναι η τεχνολογία RISC, εδώ έχουμε την τεχνολογία CISC. Ο πρώτος που θα γράψει τι είναι CISC και RISC θα πάρει 0.25 στο chat. Είναι αυτές οι τεχνολογίες, αυτές οι δύο οικογένειες. Έχουμε CISC από τη μία, RISC από την άλλη. Και οι CISC γενικότερα θέτουν κάποια challenges, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τα χειριστούμε στην αποκωδικοποίηση. Οι RISC έχουν μια κανονικότητα. Για παράδειγμα, οι εντολές του ARM όλες είναι 32 bit, οι εντολές στα κινητά μας τηλέφωνα εννοώ, δηλαδή 4 byte. Πάντα ξέρουμε 4 byte. Φέρουμε, βέβαια, οι ARM έχουν και ένα compressed instruction set, το thumb, που μπορεί να λειτουργήσει στα 16 bits, στα 2 byte, αλλά εντούτοις υπάρχει μια κανονικότητα. Για να δούμε λίγο, έλαβα μια απάντηση. Reduce instruction set computer, complex instruction set computer. Πράγματι, Κώστα, έχεις λάβει και εσύ 0.25, οπότε σημειώνω. Ο Κώστας έχει λάβει και αυτός 0.25. Γιατί το RISC είναι Reduced Instruction Set Computer και το CISC Complex Instruction Set Computer. Και τι σημαίνει αυτό? Το CISC είναι complex, πολύπλοκο. Και η πολυπλοκότητα έγκυται και στο ότι έχουμε ακανόνιστο μέγεθος machine code. Μπορούμε να έχουμε μια εντολή που είναι ένα byte στο machine code ή άλλη εντολή να είναι 17 byte. Άρα αυτή η δυσκολία και ανομοιομορφία μας δημιουργεί προβλήματα, που όμως αντιμετωπίζονται εν τέλει. Αλλά εν τω μεταξύ είναι πολύ δύσκολο για τον αρχιτέκτονα. Ενώ οι ARM αρχιτεκτονικές είναι πολύ πιο απλές, όλα είναι reduced risk, reduced instruction set computer. Είναι απλά. Είναι απλά τα πράγματα στους επεξεργαστές ARM, και επειδή μερικές φορές το απλό είναι και καλό, σημαίνει ότι έχουν δημιουργήσει βέλτιους επεξεργαστές ώστε αυτές τις λίγες εντολές που εκτελούν να τις εκτελούν πολύ γρήγορα. Βέβαια, εκτελούν λιγότερες εντολές οι RISC, μάλλον έχουν λιγότερο set εντολών οι ARM επεξεργαστές από τους CISC, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στερούν στο τι μπορούν να υλοποιήσουν. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί κάποιος να το υλοποιήσει σε CISC, μπορεί να το υλοποιήσει και σε RISC. Απλούστατα, θα πρέπει να ακολουθήσει μια άλλη πορεία.
Εδώ λοιπόν είναι ένα παράδειγμα, όπως βλέπουμε στην οθόνη που γίνεται share, ότι οι CISC έχουν αυτή την πολυπλοκότητα. Έχουν πολλά byte. Πολλά byte που μπορεί να από 1 μέχρι και 17. Έχουμε λοιπόν ένα παράδειγμα για την εντολή Interrupt 21H που έχει machine code CD21. Και βλέπουμε στον MU8086 ότι το Interrupt 021H από το παράθυρο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά αντιστοιχεί σε αυτά τα 2 byte. 7123, 7124 που είναι η διεύθυνση μνήμης. Και βλέπετε εδώ CD21. Το CD21, το οποίο έχει αναπαράσταση, το CD είναι το 205 στο δεκαδικό και το 21 το 033. Και αν το βλέπουμε και σε ASCII αναπαράσταση, εδώ θα ήταν το ίσο και εδώ το θαυμαστικό. Και γιατί μας το δείχνει και με τις τρεις αναπαραστάσεις? Γιατί ο MU δεν γνωρίζει αν το συγκεκριμένο byte είναι machine code, είναι αριθμός ή είναι χαρακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν μας το δείχνει και με τις τρεις αναπαραστάσεις και αποφασίζει κάθε φορά ο προγραμματιστής πώς θα το εκλάβει. 2 byte λοιπόν αντιστοιχούν σε αυτή την εντολή. Πώς γίνεται λοιπόν η αποκωδικοποίηση? Για παράδειγμα έχουμε εδώ το 205.033. Είναι CD21 και το ίδιο σε διαδική αναπαράσταση και αυτό είναι CD21. Στη μνήμη RAM του υπολογιστή βρίσκεται μια ακολουθία από byte. Το ζευγάρι κάθε φορά CSIP μας δείχνει το program counter που δείχνει την επόμενη προς εκτέλεση εντολή. Και άλλοι επεξεργαστές βέβαια δεν έχουν ζευγάρι καταχωρητών, έχουν απλά PC, program counter. Εδώ έχουμε CSIP. Το machine code είναι μεταβλητού μεγέθους στοιχείο 86. Η επόμενη εντολή προς εκτέλεση βρίσκεται κάθε φορά με το program counter. Ο μετρητής κάθε φορά αυξάνει τόσα byte όσο είναι η εντολή που εκτελείται. Δηλαδή, αν πρόκειται να εκτελέσουμε 2 byte εντολής, τότε ο μετρητής προγράμματος θα πάρει συν 2 για να δείξει την επόμενη. Αρχική τιμή κάθε φορά δείχνει την τιμή που έχει λάβει από τον κατασκευαστή. Όταν δηλαδή κάποιος δημιουργεί ένα επεξεργαστή, έχει αποφασίσει ποιο θα είναι η διεύθυνση έναρξης, δηλαδή η αρχική τιμή του program counter. Και πότε να σταματάει να αλλάζει τιμές, ποτέ. Άρα, έχουμε το fetch, έρχεται το fetch, πρέπει να αποκωδικοποιηθεί και θα πρέπει κάπως να βρεθεί το τι λειτουργία θα υλοποιήσει. Για παράδειγμα, θέλουμε να βρούμε το CD21H, δηλαδή διάβασε 2 byte ο επεξεργαστής, που είναι το CD21. Και θέλει να δει τι είναι αυτό εδώ πέρα, τι είναι το CD21. Υπάρχει ένα αρχείο που έχω ανεβάσει στο E-Class που αναφέρει όλα τα opcodes και τον τρόπο αποκρυπτογράφησης. Για να το δούμε λίγο. Στο E-Class λοιπόν έγραφα. Για να δούμε στο θεωρητικό υπόβαθρο, γιατί δεν θυμάμαι που το έχω ανεβάσει. Όχι, δεν είναι στο θεωρητικό υπόβαθρο. Να δούμε κατά πόσο είναι στα διάφορα. Έχουμε 1086 Intel Architecture και είναι αυτά τα τρία βιβλία. Εμείς θέλουμε το, όχι το Basic Architecture, Instruction Set Reference, εδώ. Είναι ένα PDF λίγων σελίδων, μερικών χιλιάδων, αν είναι αυτό που νομίζω. Α, δεν είναι. 566. Συνολικά για τα τρία βιβλία είναι πάντως πάνω από 1000 σελίδες. Κάποιος που θέλει να κατανοήσει στο μέγιστο την αρχιτεκτονική θα πρέπει να τα διαβάσει. Αλλά στο Volume 2, το Instruction Set Reference, μιλάει για το ISA. Μιλάει για όλες τις εντολές. Βλέπετε. Ας δούμε για παράδειγμα το DIV. Στο Section 384. Α, δεν είναι ευαίσθητο να πατήσω και να πάω εκεί, οπότε πρέπει να πάμε με άλλο τρόπο, για παράδειγμα, εδώ. Ποια εντολή είναι? Α, είναι 32-bit αρχιτεκτονική αυτή, οπότε, όπως βλέπετε, οπότε έχει και εντολές που δεν έχουμε δει και ούτε θα δούμε, γιατί εμείς είμαστε στην κλασική 886. Σε αυτήν την αρχιτεκτονική λοιπόν υπάρχει, βλέπετε εδώ, μια εντολή που λέγεται FTST, όπου έχει 2 byte
το D9 και το Y4 και τι κάνει, συγκρίνει το ST0 με το 0.0. Δηλαδή τα περιεχόμενα ενός καταχωρητή με το 0.0. Άρα καταλαβαίνουμε, επειδή έχει και το F μπροστά, ότι είναι floating point. Δηλαδή είναι μια εντολή που, που επενεργεί πάνω σε πραγματικούς αριθμούς, δηλαδή πάνω σε καταχωρητές που συνδέονται με πραγματικούς αριθμούς. Και βλέπετε εδώ είναι κλασική σύγκριση, δηλαδή μεγαλύτερο, μικρότερο, ίσο και τις σημαίες που θα έχει. Κοιτάξτε λίγο, συγκρίνει τις τιμές που έχει αυτός ο καταχωρητής, ένας καταχωρητής που δεν το γνωρίσαμε, δεν θα το δούμε, γιατί είναι καταχωρητής για floating point που δεν κάνουμε εμείς floating point, γιατί η αρχιτεκτονική μας δεν έχει floating point. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, στην αρχιτεκτονική μας move AEL, την 1.2, δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια τιμή, μόνο ακέραιες τιμές έχουμε. Σε νεότερες, βέβαια, μετά αρχιτεκτονικές από την 1886, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως σε αυτή που βλέπουμε. Εννοείται οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν μονάδα floating point unit. Εκείνη την εποχή όμως ήταν κάτι ακριβό και δεν ήταν στο τυπικό configuration ενός επεξεργαστή. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ πώς λειτουργεί. Λέει, θέτει, συγκρίνει με το 0,0 και θέτει σημαίες σε 0, σε 2 και σε 3 στο FPU. Να, FPU, floating point unit. According to the results. Και λέει, σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο από το 0, τότε όλα είναι 0, βλέπετε. Σε περίπτωση που είναι μικρότερο από το 0, έχουμε 0,0,1. Σε περίπτωση που είναι 0,0, έχω 1,0,0. Και unordered, σε περίπτωση, τι είναι το unordered, δεν μπορεί να μπει σε σειρά κάτι. Unordered comparison, λέει να κοιτάξουμε λίγο παρακάτω, γίνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί να μπει σε σειρά και έχει κομμάτια κώδικα που δείχνουν εδώ πειράματα, πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Τέλος πάντων, ανοίξαμε μια εντολή στην τύχη, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εντολές που μπορείτε να μελετήσετε και από εδώ βλέπετε εδώ να καταλάβετε ακριβώς πώς λειτουργεί η assembly. Και μια που είμαστε σε αυτό το σημείο, ας δούμε λίγο το πρώτο βιβλίο, 329 σελίδες, που είναι η βασική αρχιτεκτονική για τον επεξεργαστή που βρισκόμαστε. Αυτά τα κείμενα είναι public κείμενα που τα έχει δημοσιεύσει η Intel προκειμένου κάποιος να μάθει καλύτερα τους επεξεργαστές και πώς να τους χρησιμοποιεί. Και έχει όλα αυτά, όλες τις πληροφορίες, όπως και το τρίτο βιβλίο που είναι System Programming, προγραμματισμός συστήματος, το οποίο αναφέρει, κάπου εδώ πέρα αναφέρει και τη διεύθυνση κίνησης του επεξεργαστή για το πώς να δημιουργείς, που βλέπετε εδώ, interrupts, ας πούμε spurious interrupt. Σημαίνει διακοπές οι οποίες δεν είναι πραγματικές. Σπούριο σημαίνει, ας πούμε, από κοσμική ακτινοβολία. Ήρθε κάποια ακτινοβολία και ενεργοποίησε μια διακοπή στον επεξεργαστή. Και πώς τις χειρίζεται αυτές τις διακοπές ο επεξεργαστής. Μετά εδώ, interrupt acceptance. Πάμε, 7.30, να δούμε λίγο. 7.5.13. Πάμε στο 7.5.13. Πού είναι το 7.5.13. 7.5.13. Να δούμε λίγο πώς γράφει, πώς γράφεται ένα τέτοιο επίσημο κείμενο. Εννοείται αγγλικά, βέβαια. Αγγλικά είναι η γλώσσα η επίσημη σε όλη την επιστήμη μας, 7.5.13. Λοιπόν, 7.5. Το APIC, Advanced Programming Interrupt Controller, είναι ο προχωρημένος ή Interrupt Controller. Είναι διαχειριστής Interrupt, προγραμματιζόμενος διαχειριστής Interrupt, Advanced, προχωρημένος διαχειριστής Interrupts. Για τις διακοπές. Έχει εδώ το πώς λειτουργεί και στη συνέχεια αναφέρει πώς γίνεται ο χειρισμός του interrupt. Καταρχήν, για αυτό τον controller, APIC, που τοποθετείς τις διευθύνσεις χειρισμού διακοπών. Για κάθε διακοπή, κάθε περιφερειακό, συνδέεται με μία διεύθυνση και στη συνέχεια γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Και εδώ αναφέρει, βέβαια, που είναι η βάση της συνάρτησης και ούτω καθεξής. Cluster mode, priority, interrupt distribution, πώς έχουμε... Κοιτάξτε, εδώ αφορά πολυεπεξεργαστές. Πώς διαμοιράζονται τα interrupts σε επεξεργαστές, σε περίπτωση που έχουμε, δηλαδή, πολλαπλά cores, ποιο core θα πάρει το αντίστοιχο interrupt. Γιατί
έχουμε ένα κοινό σύστημα που έχουμε ένα περιφερειακό στέλνει ένα reader, ας πούμε το πληκτρολόγιο, πάτησε ένα πλήκτρο. Αυτό αν έχω δύο sockets στο σύστημα, σε ποιον επεξεργαστή θα καταλήξει. Και εδώ αναγράφει αυτή η εκπροβλήση πληροφορία. Κοιτάξτε τι λέει. The interrupt is unconditionally delivered to all. Σε όλους τους επεξεργαστές, όπως βλέπετε. Το διαμοιράσει, delivery mode και βλέπετε εδώ σημαίες και τα λοιπά. Γενικότερα, μπαίνετε λίγο στην ιδέα ότι κάποιος για να κατανοήσει αυτή την αρχιτεκτονική πρέπει να διαβάσει λεπτομέρειες που ούτε καν τις είχε φανταστεί. Αν ήθελε λοιπόν κάποιος να υλοποιήσει μια αρχιτεκτονική παρόμοια με την αρχιτεκτονική της Intel, πρέπει να μελετήσει όλα αυτά τα έγγραφα και ασφαλώς για να έχει συμβατότητα. Ή αν κάποιος θέλει να κάνει δικιά του αρχιτεκτονική, μπορεί να διαβάσει πάλι αυτά εδώ τα έγγραφα που δίνουν κάποιες οδηγίες πώς είναι η αρχιτεκτονική αυτή για να πάρει ιδέες, να υλοποιήσει κάτι παρόμοιο. Και η ARM έχει τέτοια έγγραφα πάντως. Τώρα, ως προς τους δικούς μας, τους opcodes, βλέπετε, έχω καταγράψει εδώ, εδώ είναι 886 opcodes. Για όλες τις εντολές που έχουμε, τα opcodes. Βλέπετε λοιπόν τις εντολές που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, ας ψάξω μόνο το interrupt. Πού είναι το interrupt, λίγο παρακάτω, εδώ. Βλέπετε, το interrupt έχει ECD, βλέπετε εδώ, interrupt JV. Σημαίνει immediate value, ακολουθεί immediate value. Αλλά υπάρχει και interrupt χωρίς immediate value ή interrupt 0 που είναι CE. Δηλαδή βλέπετε το interrupt έχει διάφορα opcodes. Πάμε λίγο να δούμε τη συνέχεια της διάλεξης. Άρα θα πρέπει να δούμε το αρχείο, την αντίστοιχη γραμμή. Δηλαδή βρήκαμε CD, CD21, είναι το CD. Άρα βρήκαμε στο αρχείο αυτό το CD τι είναι, interrupt. Το είδατε, CD. Interrupt JV είναι εντολή int και η παράμετρος είναι JV. Τι σημαίνει JV? Το JV σημαίνει immediate data. Ακολουθεί άμεσα ο αριθμός. Λέμε interrupt 21, το 21 το βάζουμε ακριβώς μετά. Που είναι byte. Βλέπετε εδώ byte argument. Μπορούμε να έχουμε και άλλες παραμέτρους αντί για JV. Θα το δούμε παραπέρα. Άρα βρήκαμε ότι είναι το interrupt 21H. Άρα μας έδωσε κάποιος το machine code στο 16-αδικό σύστημα και κάναμε το κωδικοποίηση. Για παράδειγμα, το βα2400 βρίσκουμε το βα, ποιο είναι? Α, είναι το, βλέπω, EDX. Okay. Άρα είναι move EDX IV. Βλέπετε εδώ έχει δύο παραμέτρους. EDX IV. Move EDX IV. Που σημαίνει η πρώτη παράμετρο, έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρο είναι EDX και άλλη IV. Το EDX σημαίνει είναι ο καταχωρητής DX. Βέβαια το ε είναι το extended σε περίπτωση που έχουμε τη JA32. Αλλά επειδή εμείς έχουμε την κλασική 886, είναι το απλό DX. Άρα σίγουρα θέλει DX. Αυτό ξέρουμε. Μπαίνει κάτι στο DX. Η δεύτερη παράμετρος είναι JV. Immediate, άρα άμεσα τοποθετείται το νούμερο. V. V είναι word, δηλαδή είναι 2 byte. Άμεσα τοποθετούνται 2 byte. Και τα 2 byte ποια είναι? Είναι το 2400. Το θέμα είναι 2400 ή 0024. Έχουμε little endian, πρώτα το little. Γι' αυτό το λόγο πρώτα αποθηκεύει το χαμηλό byte που είναι το 24 και συνέχεια το υψηλό που είναι το 00, άρα είναι 0024. Άρα η αποκωδικοποίηση της βα2400 είναι γράψε στο DX 0024 ή το LEA DX MSD που είναι το ίδιο ακριβώς. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα πεδία, όπως εδώ με mod RM. Ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, είναι το move SW Epsilon W. SW τι σημαίνει? Ότι το S πρέπει να δούμε τον πίνακα mod RM για να δούμε σε ποιο τμήμα θα γράψουμε. Και το W είναι 2 byte. Okay. Άρα κοιτάμε από το αντίστοιχο πίνακα και το εψιλον W. Βλέπουμε λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένας τέτοιος πίνακας που λέει ακριβώς τους καταχωρητές. Οπότε παίρνουμε μέσω των στοιχείων που μας έχει δώσει, βρίσκουμε το κουτάκι, δηλαδή από την κατακόρυφη και την οριζόντια γραμμή, κατακόρυφη στήλη, οριζόντια γραμμή, βρίσκουμε ακριβώς το κουτάκι που αντιστοιχεί, το οποίο είναι, βλέπετε εδώ, D8 και μπορούμε και κάνουμε την αποκωδικοποίηση. Έχουμε και τους πίνακες των καταχωρητών. Βλέπετε, ας πούμε, η X έχει την τιμή 0,0,0. Ο CX 0,0,1 και ούτω καθεξής. Εδώ είναι
οι καταχωρητές των γενικού τύπου και των τμήματων AXBXX, SPBP, SIDI και οι δείκτες δηλαδή. Είναι οι καταχωρητές που χρησιμοποιούνται και τέλος πάντων γίνεται αποδικοποίηση και βλέπουμε τελικά ότι είναι η εντολή Move AX,DS σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Αυτό βέβαια χρειάζεται τους πίνακες να τους αναφέρουμε, δεν το μαθαίνει κάποιος απ' έξω. Απλώς πρέπει να ξέρει ότι ξεκινάω από το πρώτο κομμάτι του machine code και σιγά σιγά κάνω αποκωδικοποίηση σύμφωνα με αυτούς τους πίνακες. Για μας, βλέπετε, έχει κάποια δυσκολία να το ψάξουμε σε πίνακες, πόσο δε για τον ίδιο τον επεξεργαστή. Γι' αυτό ο επεξεργαστής το κάνει συνεχώς αυτό σε πραγματικό χρόνο και γι' αυτό είναι δύσκολο κάποιος να σχεδιάσει έναν επεξεργαστή. Απαιτούνται πάρα πολύ έλεγχοι και ασφαλώς επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας. Κάποιες ασκήσεις προγραμματισμού σε περίπτωση που γίνει κάποια εξέταση κώδικα ή έχετε κάποια εξέταση κώδικα που θα έχετε μετά τις γιορτές. Για παράδειγμα, στο τμήμα δεδομένων υπάρχει μια τυχαία συμβολοσύρα με χαρακτήρα το δολάριο. Βλέπετε εδώ το δολάριο, όπως MSGDB Hello World για παράδειγμα. Είναι αδιευκρίνιστο, μας αναφέρει. Και κοιτάξτε εδώ, αυτό που σας το είχα πει και κάποια στιγμή στο παρελθόν, να εκτυπώνουμε το string χωρίς την εντολή Lea. Χωρίς να χρησιμοποιηθεί η α-χ-09 interrupt-21H, αλλά θα κάνει πλήρη προσομοίωση. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό ξεκινάμε εκτύπωση χαρακτήρα. Λοιπόν, εκτυπώνουμε ένα χαρακτήρα, εκτυπώνουμε τον άλλον, άρα θα έχουμε MSG του SI κάθε φορά. Κοιτάμε κατά πόσο το MSG του SI είναι δολάριο και αν είναι δολάριο σταματάει, διαφορετικά συνεχίζει την εκτύπωση. Ένα πολύ ωραίο θέμα. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό μέσα σε 10 λεπτά έχει υλοποιηθεί. Ένα άλλο πρόγραμμα. Θέλουμε έναν 8-bit αριθμό, χ1, χ2, εκτελείται μια πράξη και διαδικεί αναπαράσταση και άσκει τιμή. Κλασικά και αυτά. Προσέχουμε βέβαια ότι έχουμε ύστερα από έλεγχο εκτύπωση. Αυτό και στις εξετάσεις το είχαμε στον κώδικα. Δηλαδή πρέπει πρώτα να γίνεται έλεγχος ότι είναι έγκυρος ο χαρακτήρας που έχει εισάγει ο χρήστης και στη συνέχεια να εκτυπώνεται. Στη συνέχεια έχουμε χ1 ένα αριθμό 8-bit, εκτυπώνουμε την ASCII τιμή, τη hex τιμή, τη δεκαδική απορροσίαμα τιμή. Αυτό είναι λίγο το δύσκολο, που εκτυπώνει τη δεκαδική προσημασμένη τιμή. Θα πρέπει να θυμάστε λίγο συμπλήρωμα προς 2. Και διάφορα άλλα τέτοια θέματα, δεν χρειάζεται να τα δούμε άλλο, αλλά θέματα που επιδεικνύουν τη γνώση ασφαλώς assembly. Και το τελευταίο κομμάτι που ήθελα να σας δείξω για αυτή την ώρα είναι εντολές ασκήσεις με rotate και carry. Για παράδειγμα, και ας κάνουμε μαζί αυτή την επίλυση, rotate carry left β h,1 και το c έχει μια τιμή. Δεν ξέρουμε, έχει μια τιμή. Και μας ζητάει να υπολογίσουμε το τι θα γίνει. Για να δούμε λοιπόν. Να πάρω το pen, που είναι το pen. Δεν μπορώ να έχω pen, γι' αυτό μάλλον το έχουν κλειδώσει, οπότε θα το ανοίξω στο paint. Λοιπόν, ας δούμε πώς θα το επιλύναμε. Μας λέει RCL VTH. Ας σχεδιάσουμε κάποιο το VTH. Άρα εδώ έχουμε τον καταχωρητή μας VTX, όπου έχει τιμή αλφα-FH. Τι σημαίνει αυτό αλφα-FH? Το αλφα-FH, όπως καταλαβαίνουμε, αν το βάλουμε στο VTX, σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε 0 αλφα-F. Γιατί κάθε ψηφίο του δεκαεξαδικού συστήματος είναι 4 bit, οπότε μας δίνει αλφα-FH, άρα σημαίνει ότι όλο και όλο ένα byte καταναλώνουμε το VTX, οπότε είναι 00 αλφα-F. Και στη συνέχεια έχουμε κάπου το κρατούμενο, το οποίο έστω έχει μια τιμή C. Λέει έχει τιμή, δεν ξέρουμε τι έχει. Έχει τιμή C. Και έχουμε τώρα rotate carry left. Left. Left είναι αριστερά. Άρα θα κάνουμε αριστερά, αλλά το β high. Άρα το β high αυτό
rotate carry left, πάει προς αριστερά και επειδή είναι RCL, όχι ROL, RCL, rotate carry left, σημαίνει ότι μπαίνει στο carry και αυτό που έχει το carry μπαίνει στο β' high, εδώ. Έχουμε αυτή λοιπόν τη λειτουργία. Προσέξτε ότι έχουμε carry μόνο στο rotate carry left β8, όχι β6. Οπότε στο τέλος τι θα έχουμε εδώ πέρα. Αν αρχικά εδώ το C θα μπει εννοείται στο από δεξιά. Άρα στο τέλος θα έχουμε 0000. Μας ρωτάει το β6. Αυτό το κομμάτι αλφα δεν θα αλλάξει. Ας δούμε αυτό τι τιμή θα έχει. Θα είναι αυτό 0000 C που θα μπει και το άλλο θα είναι ασφαλώς το αλφα FH θα μείνει χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία τροποποίηση, γιατί δεν το πειράξαμε. Πειράξαμε μόνο το βιτα H. Εδώ το C. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είτε το C θα είναι 0, άρα αυτό θα είναι γενικά 0, 0, δηλαδή 0 αυτό το κομμάτι και 0 αυτό, είτε το C θα είναι 1, οπότε αυτό θα είναι το 0,1. Δηλαδή 0,0,0,0,0,0,0,1. Και βέβαια προσθέτουμε και το αλφα FH κάθε φορά και βλέπουμε ότι ο β6 έχει είτε αυτή την τιμή είτε αυτή την τιμή. Οι πιθανές τιμές του β6. Οπότε λύνεται έτσι. Ας δούμε εντάχει και το άλλο. Τα σβήνω αυτά. Okay. Τώρα, κάνουμε RCL β6. Όλο στο β6 έχουμε ένα κλικ δίπλα. Οπότε, ας δούμε τι γίνεται. Ο β6 είναι 0,0,0,0, 0,0,0,0. Το α είναι το 10, 8 και 2, 1,0,1,0. Και το f είναι το 15, 1,1,1,1. Rotate, εδώ είμαστε το κάτω. RCL β6,1 σημαίνει ότι όλα τα bit πάνε ένα κλικ δίπλα. Άρα όλα αυτά πάνε left, αριστερά. Άρα έχουμε 0,0,0,0,0,0,0. Αυτό το 1 μπήκε εδώ, 1. Και, δηλαδή εδώ ας πούμε, κατά εκεί πάνε. Άρα αυτό θα είναι 0,1,0,1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 ,
ένα κλικ δίπλα. Άρα ποιες είναι οι πιθανές τιμές? Εδώ έχουμε 0, εδώ έχουμε 1. Εδώ το 0101 είναι το 4 συν 1, 5. 5. Και αυτό το 1-1 C πάλι θα πούμε. Ή θα είναι 0, οπότε θα είναι το 14, δηλαδή θα είναι 1-1-1-0. Άρα θα είναι E, H. Ή θα είναι ο αριθμός 0-1-5, αν είναι το C 1, θα είναι 1-1-1-1-F. Άρα θα είναι 0-1-5-F, ασφαλώς και το H. Είδαμε λοιπόν πως με τη χρήση της πράξης RCL μπορέσαμε και υπολογίσαμε την κυκλική ολίσθηση με τη χρήση του κρατουμένου, γιατί στο RCL μπαίνει στο κρατούμενο, ενώ αν είχαμε ROL, τότε θα είχαμε από τη μία μεριά θα μπαίνει το καταχωρητή και θα, από τη μία μεριά θα έβγαινε και θα μπαίνει από την άλλη, οπότε θα ήταν μια τέτοιου είδους περιστροφή. 2 και 4. Όλα για ένα μικρό διάλειμμα. Το lottery έχει ενεργοποιηθεί, ας επιβεβαιώσουμε κιόλας ότι έχει ενεργοποιηθεί. Actives. Ναι, είναι active λοιπόν. Δηλώστε όποιος θέλει να πάρει μέρος. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Σε 10 λεπτά και τέταρτο, μόλις κλείσει το lottery, ξανά πάλι εδώ. Επιστρέψαμε λοιπόν. Share screen. Και μπορούμε να δούμε το lottery. Let it roll. Άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Και είναι ο Ιωάννης. Ιωάννη, βρίσκεις εδώ? Okay. Τώρα να φορτώσει το iExams. Πού είναι το iExams? Οκ, να το. Λοιπόν, εργαστήριο αρχιτεκτονικής. Πάμε. Επιλέγονται 30 ερωτήσεις. Έτσι και καλώς από το pool. Λοιπόν, αν ο ΒΕΞ έχει τιμή ΑΦ8 και εκτελεσία εντολή RCL ΒΕΞ, είναι εντολή 86, ποιες είναι οι πιθανές τιμές του ΒΕΞ? Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Start. Πας. Αυτό ακριβώς το ίδιο θέμα, βέβαια, το είχαμε κάνει πριν το διάλειμμα. Τούτης, εντάξει, 0,25. Θα σημειώσω, λοιπόν. Ότι έχεις, Γιάννη, συν 0,25. Πάμε, το επόμενο. Στην παρακάτω εικόνα, ποια είναι η τελευταία διεύθυνση μνήμης που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα? Start. Πέντε, τέσσερα, δι. Δι. Το 8 ξέχασες. Βλέπεις εδώ ότι κάποιες διευθύνσεις έχουν 8 και κάποιες χωρίς 8. Άρα, κλείνουμε, Γιάννη, με συν 0,25. Το σημειώνω εγώ. Θα μπει αυτόματα αυτή η βαθμολογία. Και μπορούμε να πάμε στην άλλη διαδικασία. Πάντως, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε την αρρύθμιση, ας πούμε, στις δεκαεξαδικές διευθύνσεις. Πάντα πρέπει να μπαίνει το H στο τέλος. Αν δεν μπαίνει το H, είναι λάθος, όπως φάνηκε εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτή και αυτή ήταν διεύθυνση. Είχαν το ίδιο νούμερο, αλλά έλειπε η σήμανση. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Το είχαμε δει και αυτό. Και πηγαίνουμε στην ενότητα των πρόγνωση διακλαδώσεων. Τι, ας κάνουμε λίγο ένα ρεζούμε για το τι έχουμε μιλήσει ως τώρα. Έχουμε μιλήσει για τη διασωλήνωση και ότι κάθε φορά που έχουμε αλλαγή ροής εκτέλεσης ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα θέμα. Και το πρόβλημα είναι ότι μπορεί ο υπολογιστής, ο επεξεργαστής να αρχίσει να διαβάζει εντολές που δεν θα έπρεπε να εκτελέσει, γιατί η αλλαγή ροής εκτέλεσης, η οποία θα γίνει resolve, δηλαδή θα αξιολογηθεί και θα αποφασίσει ότι θα γίνει σε στάδιο μετέπειτα, όχι στο πρώτο, το fetch θα αρχίσει να φέρνει διευθύνσεις, αλλά μετά όταν έχουμε την εκτέλεση, decode και execute, εκεί θα γίνει η απόφαση και η εκτέλεση, το τι πρέπει να γίνει, που θα είναι πολύ αργά, γιατί θα έχει γεμίσει η διασωλήνωση με αρκετές εντολές. Και αν έχει γεμίσει η διασωλήνωση με εντολές που δεν θα έπρεπε να εκτελέσει ο επεξεργαστής, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει ένα pipeline flush, να αδειάσει όλη η διασωλήνωση και να φορτώσει με νέες εντολές, δηλαδή θα έχουμε ένα penalty στην απόδοση. Και για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, αυτό που έχει υιοθετηθεί από τους σημερινούς επεξεργαστές,
Είναι η πρόγνωση διακλαδώσεων. Δηλαδή το να μπορεί να εκτιμήσει ένας υπολογιστής, ένας επεξεργαστής, ποια θα είναι η επόμενη κάθε φορά εντολή προς εκτέλεση, στην περίπτωση που έχουμε αλλαγή ροής εκτέλεσης. Εννοείται ότι μόνο εκεί μας ενδιαφέρει. Κάθε φορά που έχουμε εντολή με J από μπροστά, δηλαδή που ενδέχεται να έχουμε ένα jump στον κώδικα ή όταν έχουμε κλήσει συνάρτησης και το καθεξής. Βέβαια, κλήσει συνάρτηση κάθε φορά ξέρουμε όταν έχουμε call ότι θα ακολουθήσουμε την άλλη ροή εκτέλεση, οπότε αυτό ήδη αντιμετωπίζεται πετυχημένα. Το θέμα είναι όταν έχουμε J, τι κάνουμε. Ας δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζεται αυτό εδώ το θέμα. Πρόγνωση διακλαδώσεων. Για να δούμε λοιπόν η πολυπλοκότητα των σημερινών επεξεργαστών σε ποιο σημείο έχει φτάσει ώστε να μπορεί να μαντέψει με καλό ποσοστό επιτυχίας την επόμενη εντολή προς εκτέλεση. Έχουμε δει λοιπόν για τις δύο καταστάσεις προβλήματος, διακλαδώσεις και εξαρτήσεις, και βλέπουμε ένα κλασικό παράδειγμα. Αν y ίσον 0, το k παίρνει αυτή την τιμή, αλλιώς πάρε το k ίσον 2. Αυτό υπάρχει πιθανό πρόβλημα στην διασωλήνωση, γιατί μπορεί να εκτελεστεί το ένα κομμάτι ή το άλλο, αλλά ο επεξεργαστής δεν το γνωρίζει και μπορεί να φορτώσει το λάθος κομμάτι, να γεμίσει τη διασωλήνωση με το λάθος κομμάτι και να επιτελέσει έργο ως μειόφιλε και άρα να το αδειάσει αυτό και να το ξανακάνει από την αρχή με το σωστό branch. Και το πρόβλημα βρίσκεται στη φύση της διοχέτευσης, γιατί η μονάδα προσκόμισης δεν γνωρίζει για τη διακλάδωση. Συνεχώς φέρνει εντολές. Άρα, αν έχουμε ένα jump, δεν θα το καταλάβει fetch, θα συνεχίσει να φέρνει εντολές. Θα είναι πολύ αργά και θα έχουμε επιτελέσει λάθος έργο. Αχρίαστο έργο βασικά, όχι λάθος έργο, αχρίαστο έργο. Η διακλαδώση με συνθήκη είναι πολύ χειρότερη από τη διακλαδώση χωρίς συνθήκη, γιατί δεν ξέρουμε πώς να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, η συνθήκη είναι, ας πούμε, J above equal, μεγαλύτερο ίσο. Τέτοια είναι η διακλαδώση υπό συνθήκη. Οπότε, σε εκείνο το σημείο, τι θα γίνει. Οι πρώτες κεντρικές μονάδες επεξεργαστίας έκαναν μια στάση, stall, σε εκείνο το σημείο και περίμεναν να εκτελεστεί η εντολή διακλάδωσης. Όμως, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το να κάθεται ο επεξεργαστής περιμένοντας, πρέπει συνεχώς να επιτελεί κάποιο χρήσιμο έργο. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες προσεγγίσεις. Μην κάνεις τίποτα. Αυτό που κάνουν οι πρώτοι επεξεργαστές. Δηλαδή, απλώς περίμενε μέχρι να αποφασιστεί κάποια στιγμή το τι θα γίνει. Το άλλο ήταν πολλές συνεχείς ροές. Δηλαδή, σε εκείνο το σημείο που είχαμε διακλάδωση, ξεκινούσαν δύο διαφορετικές ροές εκτέλεσης. Προπροσαγωγή στόχου διακλάδωση, προσωρινή μνήμη βρόχου, πρόβλεψη διακλάδωση και καθυστερημένη διακλάδωση. Οι πολύ συνεχείς ροές σημαίνει ότι στο σημείο που έχουμε αλλαγή ροής εκτέλεσης, ξεκινάνε δύο διαφορετικές ροές. Το οποίο αυτός συνδέεται με αυξημένο hardware για να το υποστηρίζει και υπάρχουν κάποια προβλήματα όπως πρόσβαση σε κοινούς καταχωρητές, άρα δημιουργείται ένα race condition, μια συνθήκη συναγωνισμού ή ανταγωνισμού. Και αν υπάρχει επιπρόθεση διακλάδωση, δηλαδή jump και μετά ξανά jump, ένθετο jump αμέσως, τότε δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Μια άλλη προσέγγιση είναι η προσαγωγή στόχου διακλάδωσης, όπου προσάγεται ο στόχος διακλάδωσης μαζί με την εντολή που ακολουθεί τη διακλάδωση, δηλαδή και οι δύο επόμενες εντολές, και ενδεχομένως γίνεται fetch λοιπόν και το ένα κομμάτι του βρόχου και το άλλο κομμάτι του βρόχου και το ένα κομμάτι της ροής εκτέλεσης και το άλλο κομμάτι και περιμένουμε την αξιολόγηση. Ένα άλλο είναι η προσωρινή μνήμη βρόχου όπου διατηρούνται οι νέες εντολές διακλάδωσης που έχουν προσαχθεί. Όταν γράφω ότι διατηρούνται εντολές διακλάδωσης, διατηρούνται οι διευθύνσεις των εντολών διακλάδωσης. Δεν αποθηκεύει, ας πούμε, μέσα στη μνήμη τη λέξη jump above equal start, για παράδειγμα, αλλά τη διεύθυνση που βρίσκεται αυτή η εντολή. Και αν πρόκειται να ακολουθεί μια διακλάδωση, ελέγχεται αυτή η μνήμη. Και αν υπάρχει ο στόχος διακλάδωσης μέσα στη μνήμη, τότε χρησιμοποιείται αυτός και ευνοεί τις επαναλήψεις. Κρατάει μόνο τις νη τελευταίες εντολές διακλάδωσης. Για παράδειγμα, βλέπουμε
ότι έστω έχουμε J above στόχος και η διεύθυνση εντολής βρίσκεται στο 40H, αποθηκευτεί το 40H και η διεύθυνση που κατέληξε, το στόχος, ήταν στην η ετικέτα αυτή στη διεύθυνση 60H, οπότε πήγε στο 60H. Και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν σε αυτόν τον πίνακα κρατάμε τις τελευταίες νη εντολές, δηλαδή τις τελευταίες νη διευθύνσεις εντολών που ήταν J above κάτι, και αν υπάρχει, και αν σε αυτόν τον πίνακα μέσα έχουμε εκτελέσει την εντολή διακλάδωση, τότε λαμβάνεται αυτό υπόψη. Το πιο σημαντικό, βέβαια, η πιο σημαντική τεχνική και η πιο χρήσιμη, αυτή που χρησιμοποιείται, είναι η πρόβλεψη διακλαδώσεων. Η διακλάδωση προς τα πίσω γίνεται πάντοτε. Υπάρχουν διάφορες, για παράδειγμα, προσεγγίσεις. Η διακλάδωση δεν γίνεται ποτέ, η διακλάδωση γίνεται πάντοτε. Πρόβλεψη με βάση τον opcode, πραγματοποίηση ή μη πραγματοποίηση μεταγωγής και πίνακας προϊστορίας της διακλάδωσης. Για να δούμε λοιπόν, την διακλάδωση προς τα πίσω γίνεται πάντα. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ ένα κομμάτι κώδικα. Για να το δούμε λίγο, τι σημαίνει αυτό, process AXBX, JC τέλος. JC σημαίνει αν υπάρχει κρατούμενο. Αν υπάρχει κρατούμενο, πήγαινε στο τέλος. Το τέλος είναι, εννοείται κάπου παρακάτω. Εδώ λέει, ας πούμε, τέλος, άνω κάτω, τελεία. Άρα σε αυτό το κομμάτι κώδικα, μας οθεί να πάμε προς το τέλος. Ενώ σε αυτό το κομμάτι κώδικα, έχουμε loop again που ξαναπηγαίνει προς τα πίσω. Άρα το προς τα πίσω είναι σε αυτό το κομμάτι, ενώ εδώ είναι προς τα μπροστά. Και ας δούμε λίγο αυτά τα δύο στυλ γραψίματος, κώδικα. Σε αυτό το σημείο έχουμε αλλαγή ροής εκτέλεσης. Ο επεξεργαστής καλείται να αποφασίσει είτε αν θα διαβάσει την εντολή που είναι στο μονοπάτι 1, είτε, δηλαδή που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, είτε την εντολή που είναι στο μονοπάτι 2, που είναι στην ετικέτα τέλος. Ενώ εδώ, ο επεξεργαστής εδώ καλείται να επιλέξει είτε να διαβάσει την εντολή 1 που είναι αμέσως μετά το loop, είτε την εντολή που είναι στο δεύτερο, που είναι το again, που είναι add si, sex. Τι διαφέρει σε αυτά τα δύο? Σε αυτό εδώ πέρα είναι μια εντολή που μας πηγαίνει προς τα πίσω, όταν λέμε προς τα πίσω εννοούμε διεύθυνση μνήμης. Για παράδειγμα, αν αυτό είναι, θα το πω πολύ απλοϊκά, γιατί ξέρουμε ότι η εντολή δεν είναι ένα byte, αλλά αν ήταν ένα byte, αυτή θα ήταν το πρώτο byte, δεύτερο byte, τρίτο byte, άρα εδώ τέταρτο byte. Το προς τα πίσω σημαίνει από τη διεύθυνση που είμαστε να μεταβούμε σε μια διεύθυνση μνήμης με μικρότερη τιμή, ενώ προς τα μπροστά σε μια διεύθυνση μνήμης με μεγαλύτερη τιμή. Και επειδή συνήθως αυτή η δομή συναντάται αρκετά συχνά, δηλαδή να έχουμε ένα loop που πηγαίνει προς τα πίσω, δηλαδή σε χαμηλότερη διεύθυνση, γιατί είναι δομή επανάληψης, σε αντίθεση με αυτή τη δομή που έχουμε δομή λάθους, όταν έχουμε ένα λάθος που το στέλνουμε σε άλλο κομμάτι κώδικα. Γι' αυτό συνήθως οι διακλαδώσεις προς τα πίσω γίνονται πολύ πιο συχνά. Αυτό το κομμάτι κώδικα που έχουμε διακλάδωση προς τα πίσω το συναντάμε πολύ πιο συχνά από ότι αυτό το κομμάτι κώδικα. Γι' αυτό λοιπόν η πολύ απλή τεχνική, η διακλάδωση προς τα πίσω γίνεται πάντοτε, μας έφερε καλά ποσοστά. Δεν μας έφερε το τέλειο βέβαια ποσοστό, απλώς εκεί που θα ήταν 50-50, δηλαδή που θα ήταν στην τύχη, τώρα με τη χρήση της δομής διακλάδωση προς τα πίσω γίνεται πάντοτε, βελτιώθηκε το ποσοστό. Φτάσαμε πάνω από 70%. Αν τώρα γίνει σωστή πρόβλεψη, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Όλα μια χαρά. Αν όμως δεν πετύχει η πρόβλεψη, τότε οι εντολές που προσκομίζονται στην πρόβλεψη θα πρέπει να αδειάσουν, θα πρέπει οι τιμές ενδεχομένως που έχουν αλλάξει να επανέλθουν στις προηγούμενες τιμές, στην προθύστερη κατάσταση, και εκτελούνται οι εντολές. Βλέπετε εδώ ότι μπορούμε λοιπόν ή να εκτελέσουμε τις εντολές και να φυλάσσουμε σε μια περιοχή την παλιά τιμή και να κάνουμε ανέρεση, είτε να τις γράφουμε σε ένα νέο καταχωρητή. Με βάση το opcode, μια άλλη τεχνική. Είναι πολύ στατική προσέγγιση. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ότι το GMP έχει machine code εψιλον β. Άρα, πολύ απλά, κάθε φορά που έχουμε το εψιλον β, είμαστε 100% σίγουροι ότι θα ακολουθήσουμε τη νέα ροή εκτέλεση που μας δείχνει. Βέβαια,
εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να πετύχουμε και κανένα ποσοστό πάνω από 90% που θέλουμε. Μικρό το ποσοστό, 75%. Μπορούμε και καλύτερα όμως με τεχνικές που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Ένα άλλο είναι πραγματοποίηση ή μη πραγματοποίηση. Είναι δυναμική πρόγνωση διακλαδώσεων. Δυναμική σημαίνει ότι κατά το χρόνο εκτέλεσης ενημερώνεται και αποφασίζονται κάποια θέματα. Δεν είναι όπως πριν. Πριν ήταν στατική. Λέγαμε πάντα όταν έχουμε εβ ή ε8, ποιο ήταν το εβ, όταν έχουμε εβ, στατικά δηλαδή, από πριν έχουμε αποφασίσει ότι θα υλοποιούμε την αλλαγή ροής εκτέλεσης. Αλλά σε περίπτωση που έχουμε μία πολυπλοκότητα στο πρόγραμμα, ακολουθούμε μία δυναμική προσέγγιση που έχει και καλύτερα αποτελέσματα, αλλά πάντα είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθεί. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε μία δομή που μοιάζει με την κρυφή μνήμη. Δηλαδή έχουμε δύο μέρη, νη συν κάπα. Τα νη bits βυθιζοτούν δύο στενή γραμμές. Και σε κάθε γραμμή υπάρχουν κάπα bit. Βλέπουμε λοιπόν, έστω ότι έχουμε παρακάτω από όσο ένα κώδικα. Βλέπετε εδώ τη διεύση, 7-10D, που είναι διακλάδωση. Στο 7-10D, δηλαδή είναι, έχουμε εδώ το GNE που είναι διακλάδωση. Χωρίζουμε τα bit σε νη και κάπα. Νη συν κάπα σύνολο bit. Ο πίνακας νη γραμμών, έστω είναι 3 bit, άρα 2 εις την τρίτη μας δίνει 8. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το διαδικό σύστημα αναλόγως τα bit πόσες διαφορετικές τιμές μπορούμε να έχουμε. Αν μας δίνουν 3 bit, σημαίνει μπορούμε να έχουμε 2 στην τρίτη ίσον 8 διαφορετικές τιμές από 0 μέχρι 7. Τα τρία πιο σημαντικά bit είναι ο αριθμός γραμμής και τα υπόλοιπα είναι το tag. Έτσι λοιπόν μπορούμε και σημειώνουμε την κάθε διεύθυνση, βρίσκουμε αυτό που ονομάζεται tag, είναι τα bit της διεύθυνσης και άρα τα bit της διεύθυνσης μαζί με τη γραμμή σηματοδοτούν μια καταχώρηση που μας δείχνει αν είναι 1 ότι έχει γίνει, αν είναι 0 ότι δεν έχει γίνει. Δηλαδή, έχουμε κάθε φορά που εκτελούμε μια διακλάδωση, σημειώνουμε τη διεύθυνση με απλά λόγια και εκεί σημειώνουμε άμα είναι 0 ή 1, άμα έγινε ή δεν έγινε. Κάθε φορά λοιπόν κοιτάμε τον πίνακα τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά, γιατί σας θυμίζω και τον κανόνα της τοπικότητας, που σημαίνει ότι αν έγινε κάτι στο παρελθόν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξαναγίνει το ίδιο. Άρα, αν την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει στη διακλάδωση, είχαμε ακολουθήσει αυτή τη διακλάδωση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να την ξανακολουθήσουμε. Βασίζεται πάνω σε αυτή τη λογική. Βέβαια, έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα γιατί στην προηγούμενη περίπτωση που θα έχουμε, ας πούμε, ένα for loop, πηγαίνει πρώτη φορά στο for loop και έστω ακολουθεί το loop προς τα πάνω. Άρα σημειώνεται ότι την προηγούμενη φορά την πήραμε, κάναμε αυτή την επανάληψη. Στη συνέχεια όμως, αυτό όταν θα υλοποιηθούν όλα τα loops που έχουν να γίνουν, σε εκείνη τη γραμμή θα πρέπει να βγούμε από το loop. Όμως αυτό θα το ξαναστείλει προς τα πάνω, εμείς όμως θα ακολουθήσουμε την άλλη διαδρομή, θα πάει προς τα κάτω. Γενικότερα θα δημιουργηθεί κάποιο θέμα ότι θα έχουμε αυξημένο αριθμό αστοχίας, αυξημένο αριθμό αστοχίας. Γι' αυτό έρχεται η άλλη τεχνική να το λύσει, ο πίνακας προϊστορίας. Ότι δεν μας αρκεί μόνο την προηγούμενη φορά τι είχε γίνει. Θέλουμε την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη. Βασικά θέλουμε τις δύο τελευταίες φορές. Αυτό είναι η προϊστορία, ότι κρατάμε την ιστορία. Γιατί, όπως λέει εδώ, σε φωλιασμένο βρόχο έχουμε σημαντικό πρόβλημα απλώς να πούμε και να καταγράψουμε αν έγινε ή όχι η διακλάδωση. Στην προϊστορία κρατάμε 2 bit είτε για τις δύο προηγούμενες εκτελέσεις είτε για μια μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων. Και ακολουθούμε και έχουμε αυτό το διάγραμμα. Κοιτάξτε πώς λειτουργεί. Αρχικά είμαστε στο 0-0, που σημαίνει ότι predict, η πρόγνωσή μας, είναι ότι δεν θα γίνει η διακλάδωση. Άρα την πρώτη φορά που πηγαίνουμε σε μία εντολή έχουμε πρόγνωση ότι δεν θα γίνει διακλάδωση και άμα δεν γίνει διακλάδωση παραμένουμε στο 0-0. Δηλαδή έχουμε γράψει, ας πούμε, τη διεύθυνση, έστω εδώ, έστω η διεύθυνση 5α είναι μία εντολή, ας πούμε, jump above equal 5α, διεύθυνση
και γράφουμε ότι είμαστε στο 0-0. Μια χαρά, 0-0. Όμως, αν είμαστε εδώ και γίνει τελικά η διακλάδωση, τότε μεταβαίνουμε στο 0-1. Άρα, αλλάζει η κατάστασή μας. Οπότε έχουμε, βλέπετε εδώ, ότι έχουμε μεταβεί στο 0-1, οπότε γράφουμε τα bit 0-1. Το 0-1 σημαίνει ότι πάλι εμένουμε στην απόφασή μας. Είμαστε σταθεροί ότι δεν θα γίνει διακλάδωση, αλλά βάζουμε και ένα λίγο νερό στο κρασί μας. Δηλαδή, δεν είμαστε και πολύ σίγουροι, αλλά εν τούτης, εμείς αποφασίσουμε ότι ναι, δεν θα γίνει διακλάδωση, αλλά είναι μια τελευταία ευκαιρία, γιατί αν γίνει διακλάδωση, αν πραγματικά γίνει διακλάδωση, μεταβαίνουμε στην άλλη μεριά, στο 1-1. Οπότε αλλάζει αυτό εδώ πέρα και γίνει 1-1. Γιατί αν πάλι πέσουμε λάθος, δηλαδή δύο φορές αν πέσουμε λάθος, αλλάζουμε κατάσταση και φτάνουμε στο OK, από εδώ και πέρα γίνεται διακλάδωση πάντα όταν πλησιάζουμε σε αυτή, όταν εκτελούμε αυτή τη διεύθυνση. Και κάθε φορά που κάνουμε branch, παραμένουμε σε αυτή την κατηγορία. 1-1. Ναι, προκάνουμε πρόγνωση ότι θα κάνουμε διακλάδωση και παραμένουμε στην κατηγορία. Όμως, κάποια στιγμή δεν θα κάνουμε την αλλαγή ροής εκτέλεσης και αυτό θα έχει συνέπεια να αλλάξουμε από 1-1 να πάει 1-0. Δηλαδή ότι εντάξει, πιστεύουμε ότι θα γίνει το branch, αλλά είναι τελευταία ευκαιρία, γιατί μετά θα αλλάξουμε. Και αν πράγματι εδώ δεν γίνει το branch, καταλήγουμε εδώ πέρα. Τι είδαμε λοιπόν? Ότι δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία κάθε φορά. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων, ότι δεν γίνεται στο πρώτο, στην πρώτη misprediction, στην πρώτη λαθασμένη πρόγνωση η αλλαγή της απόφασής μας, αλλά στη δεύτερη. Με δύο λοιπόν λάθη, τότε κάνουμε αυτή την αλλαγή στάσης. Εννοείται βέβαια ότι αν είμαστε στο 1-0 και τελικά γίνει το branch, ξανασιγουρευόμαστε, γυρίζει πίσω. Από 1-0 πάει 1-1. Δηλαδή εκεί που ήμασταν, που λέγαμε εντάξει, θα γίνει το branch, αλλά δεν είμαστε πολύ σίγουροι. Αν όμως γίνει το branch, ξανά ισχυροποιούμε το prediction. Ναι, είμαστε 100% σίγουροι τώρα ότι θα γίνει branch. Αυτό σημαίνει το 1-1, predict branch, χωρίς καθόλου ενδιασμό. Πολλές φορές απαιτείται βέβαια να αποθηκευτεί και η πραγματική διεύθυνση και όχι μόνο η διεύθυνση της εντολής, δηλαδή και εκεί που είναι στόχος. Απαιτείται λοιπόν στόχος, γιατί μερικές φορές, κοιτάξτε, υπάρχουν έτσι σύνθετες εντολές, όπως εδώ, DICMPP, όπου απαιτείται υπολογισμός για αυτές εδώ τις τιμές και καλό είναι να αποθηκεύουμε την τιμή, ώστε να ξέρουμε και πού θα βρεθεί, γιατί στο JNE DICMPP και να πούμε, OK, θα γίνει το branch. Ναι, αλλά τι είναι αυτό εδώ πέρα το DICMPP, τι τιμές έχει. Γι' αυτό να πούμε ναι, να γίνει το branch, και να έχουμε όμως αποθηκεύσει και πού καταλήγει το branch, ώστε σε περίπτωση που δεν έχουμε ενημέρωση, δεν ασφαλώς δεν είναι όπως εδώ JNE Start ή κάποιο άλλο label που γνωρίζουμε τη διεύθυνση, αν είναι δυναμικό το jump, δεν το γνωρίζουμε. Άρα, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αποθηκεύουμε και τη διεύθυνση. Και έτσι λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε τη διεύθυνση, εδώ το address, το target address που καταλήγει, δηλαδή αυτό είναι η διεύθυνση του jump, η διεύθυνση που βρίσκεται το machine code του jump, εδώ η διεύθυνση που καταλήγει το jump, τα prediction bits που πάνε με ένα 0, 0, 1 κτλ. Και επίσης ένα bit εγκυρότητας. Αυτές οι μνήμες λοιπόν βρίσκονται στους επεξεργαστές, στους σημερινούς επεξεργαστές που επιτελούν πρόγνωση διακλαδώσεων. Μερικές φορές μπορούμε να τοποθετήσουμε πράγμα εντολές προς το μεταφραστή και ο μεταφραστής να τις μεταφέρει στον επεξεργαστή, που να σηματοδοτεί ότι, που να το βοηθάει στην πρόγνωση. Ας πούμε, στην εντολή for από 0 μέχρι 10.000, η διακλάδωση στο τέλος του βρόχου θα πραγματοποιείται σχεδόν πάντα. Δηλαδή, θα γίνει 10.000 φορές αυτή η επανάληψη και μία δεν θα γίνει. Άρα, αξίζει να μπει μια σήμανση στο τέλος, στο branch, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει. Μπορεί να υποδείξει λοιπόν στο υλικό. Απαιτείται λιγότερο υλικό, πιο εξελιγμένο μεταφραστή. Και μια παραλλαγή είναι να χρησιμοποιηθεί profiling για να δούμε ποιες διακλαδώσεις γίνονται σχεδόν πάντα
και να έχουμε σε αυτές, δηλαδή πάνω 50% ποσοστό, και να τοποθετήσουμε σε αυτές τις διακλαδώσεις την οδηγία προς τον επεξεργαστή. Και άλλες τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί που δεν χρησιμοποιούνται πια, όπως η καθυστερημένη διακλάδωση, όπου τοποθετεί κάποια delay slots για να έχουμε αύξηση της απόδοσης, το οποίο όμως δεν είναι αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, μπορούμε να μεταφέρουμε, βλέπετε εδώ, κοιτάξτε, το compare, το μεταφέρουμε σε άλλο σημείο και το move, που έτσι καλώς θέλαμε να το μετακινήσουμε, το βάζουμε ανάμεσα στο compare και το genie. Αυτό δεν αλλάζει σημαίες, το move. Οπότε, αυτό έχει συνέπεια ότι εκτελείται το compare, ενημερώνει τις σημαίες, κάνουμε κάτι άσχετο ενδιάμεσα και όταν φτάσουμε στην εντολή της διακλάδωσης, τότε έχουμε ήδη ενημερώσει τις σημαίες, οπότε εδώ δεν περιμένουμε καθόλου, ούτε πρόγραμμα της διακλάδωσης, ούτε τίποτα. Γι' αυτό, αυτό είναι μια λύση, αλλά δεν πολύ χρησιμοποιείται. Μπορούμε να βάλουμε βέβαια no op, βλέπετε εδώ. Έχουμε διοχέτευση μεγαλύτερου μήκους, άρα δεν μπορούμε να γεμίσουμε τόσο πολλές εντολές. Έχουμε υπερβάθμιση, δυναμική πρόβλεψη. Αυτό είναι που χρησιμοποιούμε, δυναμική πρόβλεψη διακλαδώσεων. Είπαμε λοιπόν καθυστερημένη φόρτωση. Τώρα, παραλυσμός στάθμης εντολής. Extraction level parallelism. Υπάρχει όταν οι εντολές σε σειρά είναι ανεξάρτητες. Για να δούμε, κοιτάξτε εδώ, στον R1 τοποθετούμε στον R2. Το καταχωρητή R2, τα περιεχόμενα, τοποθετούμε στον R1. Και κάνουμε πρόσθεση R3 συν 1, τα αποτελέσματα στο R3, και R4 συν R2, τα αποτελέσματα στον R4. Αυτό σημαίνει μπορεί να εκτελεστεί το κάθε κομμάτι ανεξάρτητο. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι μπορεί να εκτελεστεί εδώ. Τώρα αυτό και αυτό. Και αυτό το κομμάτι μπορεί να εκτελεστεί εδώ. Δηλαδή θα μπορούσαμε παράλληλα να εκτελέσουμε και τις τρεις εντολές. Και όπως σας έχω πει, έχουμε τους super scalar επεξεργαστές, που είναι σημαίνει επεξεργαστές, που σημαίνει έχουν πολλαπλές λειτουργικές μονάδες και εκτελούν πολλαπλές λειτουργίες ταυτόχρονα. Δηλαδή θα μπορούσε σε ένα κομμάτι, στο ίδιο clock ρολογιού, να έχουμε load, να έχουμε add το ένα, add και το άλλο. Γιατί έχουμε 3 ELU σε μία super scalar τουλάχιστον. Άρα μπορούμε να επιτελέσουμε δύο πράξεις πόσες και ένα load στον ίδιο κύκλο ρολογιού. Ενώ δεν ισχύει το ίδιο γι' αυτό, γιατί κοιτάξτε, εδώ διαβάζουμε το R3 και εδώ γράφουμε. Ο πρώτος που θα μου πει πώς λέγεται αυτή η εξάρτηση, θα πάρει 0.25 στο chat. Είναι ένα είδος εξάρτησης. Κοιτάξτε εδώ, πρόσθεση εδώ, πρόσθεση εδώ, R3 συν 1. Και εδώ R3 συν R2. Για να δούμε, γράφει... Γιούλιξ, εσύ έχεις πάρει όμως το τέτοιο. Ναι, ίσως δεν το είχε σημειώσει, αλλά οι ερωτήσεις αυτές που είναι για 0.25, μόνο μία τέτοια ερώτηση μπορεί να πάρεις. Δεν πειράζει. Πολύ σωστά πάντως το είπες. Read after write. Γιατί εδώ είναι read. Και εδώ είναι write, οπότε read after write. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι read after write. Οπότε ας δώσω τη δυνατότητα τώρα σε κάποιον άλλο να ρωτήσω. Θέλω να μου πείτε... Κάτσε, αυτή είναι η read after write. Την εξάρτηση WAR. Ένα παράδειγμα με εντολές assembly που έχουμε πρόβλημα εξάρτησης WAR. Όχι ο πόλεμος, γράφεται σαν τον πόλεμο, αλλά είναι πόλεμος. Όποιος θέλει λοιπόν στο chat να μου δώσει τις δύο εντολές assembly που υλοποιούν εξάρτηση WAR. Εγώ συνεχίζω εδώ μεταξύ παρακάτω. Αν κανείς απαντήσει θα το δούμε. Οι υπερβαθμωτοί επεξεργαστές έχουν πολλαπλές λειτουργικές μονάδες. Check, σας το είπα πριν. Έχουν ξεχωριστό αρχείο καταχωρητών για τους ακέραιους αριθμούς και για τους πραγματικούς. Εμείς βέβαια που είμαστε στο 8086 είμαστε μόνο για ακέραιους αριθμούς. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας υπερβαθμιστός αποξεργαστής είναι να έχει στρατηγικές προσαγωγές εντολών, πρόβλεψη διακλαδώσεων, πολλαπλά στάδια διασωλήνωσης, να βρίσκει τις εξαρτήσεις για να μπορεί να δρομολογεί και να εκτελεί τις εντολές εκτός σειράς, με άλλη σειρά από την προβλεπόμενη. Και
Ένα άλλο σημείο που μας απασχολεί είναι οι εξαιρέσεις και οι διακοπές. Εξαίρεση έρχεται από το εσωτερικό του υπολογιστή, π.χ. έγινε η διαίρεση με το 0, ενώ διακοπή έγινε ένα συμβάν που διακόπτει την κανονική εκτέλεση του προγράμματος. Για παράδειγμα, το πληκτρολόγιο, πατήσαμε ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο, έστειλε ένα interrupt στον επεξεργαστή. Βέβαια, εμείς στην assembly γράφουμε int για interrupt. Στην πραγματικότητα, βέβαια, όταν καλούμε το interrupt, δεν είναι ακριβώς το interrupt που αναφέρει εδώ, είναι εξαίρεση γιατί το προκαλούμε μέσα από το πρόγραμμα. Βέβαια, διακόπτουμε την εκτέλεση εκείνο το σημείο, γι' αυτό θεωρείται ότι είναι και interrupt. Λοιπόν, εξαιρέσεις και διακοπές. Γίνονται διάφορες ενέργειες κατά τις εξαιρέσεις και διακοπές. Θα πρέπει π.χ. να αποθηκεύεται η τρέχουσα κατάσταση του επεξεργαστή, ώστε να ενεργοποιηθεί η συνάρτηση χειρισμού για την αντίστοιχη διακοπή και να επανέλθει στη συνέχεια η εκτέλεση στην κανονική κατάσταση. Με τη διασωλήνωση υπάρχουν κάποια θέματα, γιατί έχουμε διάφορες εντολές σε διάφορα στάδια εκτέλεσης, άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιες εντολές βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, ποιες εντολές πιο πριν, όταν συμβεί το interrupt, ποιες εντολές πρέπει να ολοκληρωθούν και ποιες όχι. Γενικότερα είναι πολύπλοκο να χειριζόμαστε διακοπές σε διασωλήνωση. Ασφαλώς όμως υλοποιείται. Η πολλαπλή εκκίνηση σημαίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν πολλαπλές εντολές ταυτόχρονα. Υπάρχει στατική και δυναμική. Στατική σημαίνει ότι κάθε φορά από τον compiler έχουν αποφασιστεί εντολές που θα ξεκινήσουν. Αυτό είναι το VLIW ή το EPIC, όπως σας είχα πει κάποια στιγμή. Ενώ στη δυναμική εκκίνηση που έχουμε superscalar, αποφασίζει ο ίδιος ο επεξεργαστής, αφού κοιτάξει τις εξαρτήσεις, ποιες εντολές μπορούν να εκτελεστούν ανεξάρτητα χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Υπάρχουν η μονάδα προσκόμισης και κίνησης εντολής, πολλαπλές λειτουργικές μονάδες, μονάδα υποβολής. Βλέπουμε εδώ ένα flow. Τοποθετούνται, αυτά είναι σε σταθμή κράτησης οι εντολές, δηλαδή ο επεξεργαστής βλέπει π.χ. τις επόμενες 30, 40, 50 εντολές και τις τοποθετεί σε σταθμούς κράτησης ότι μπορούν να εκτελεστούν ανεξάρτητα. Είναι ουρές αυτές εδώ. Έχουμε μια απάντηση για να δούμε τι είπε η Αλεξάνδρα για το award. Η Αλεξάνδρα γράφει συγκεκριμένα. Ας το αντιγράψω, να το βάλω στο notepad, να το δούμε κι εμείς. Η Αλεξάνδρα έγραψε λοιπόν αυτό εδώ. Για να δούμε. Σας είπα, θέλουμε εξάρτηση word. Και για να το δούμε εδώ πέρα. Word είναι write after read. Και πράγματι, γράφουμε στο R2, ενώ έχουμε διαβάσει πριν τον R2. Βέβαια, αυτή είναι με καταχωρητές R, αλλά εντούτοις θα το δεχτώ, βέβαια, γιατί στη θεωρία δεν μιλάμε αποκλειστικά για 886. Είναι μια assembly που θα έχει καταχωρητές R. Άρα, διαβάζουμε read τον R2 και το γράφουμε σε αυτό το σημείο. Άρα, λοιπόν, η Αλεξάνδρα, σημειώνω ότι το έχει βρει. Αλεξάνδρα, 14.94. Οπότε, εσύ, Δήμητρα, είχες γράψει, ναι, αλλά καθυστέρησες λίγο, Δήμητρα. Η Αλεξάνδρα ήταν λίγα δευτερόλεπτα πιο γρήγορη, όπως εγώ. Και της Δήμητρας είναι σωστό, αλλά το πρώτο μόνο λαμβάνεται υπόψη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε για το VLIW Superscalar. VLIW είναι Very Large Instruction Word, εξαρτάται από το compiler. Ενώ Superscalar είναι οι σημερινοί επεξεργαστές. Και από το Pentium και μετά βλέπετε ότι είναι και εκτός σειράς. Επεξεργαστές, δηλαδή, εκτελούν τις εντολές με άλλη σειρά. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτές οι εξαρτήσεις, όπως σας είπα, WAR ή RAW AW, γιατί θα πρέπει ο επεξεργαστής να βρίσκει τις εντολές αυτές που έχουν εξαρτήσεις και να τις εκτελεί, όπως είναι εδώ, εκτός σειράς. Έτσι, λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποιες εξαρτήσεις. Εδώ είναι read after write, παράδειγμα. Απαιτείται να υπολογιστεί πρώτα η add και μετά η sub. Εδώ υπάρχει εξάρτηση, δεν μπορούμε να το εκτελέσουμε έτσι.
Όμως υπάρχουν άλλες εντολές που δεν έχουν αυτή την εξάρτηση και μπορούμε να έχουμε εκτέλεση. Τώρα, παραδείγματα εξαρτήσεων. Εδώ είναι row, γιατί row έχουμε read after write. Εδώ γράφουμε, εδώ είναι το write, και εδώ διαβάζουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε AX συν AX, AX συν 10 που είναι read. Άρα είναι row. Στο word είναι write after read. Δηλαδή, γράφουμε read και write. Είναι write after read. Εδώ είναι wow. Write after write. Γράφουμε, γράφουμε. Αυτά είναι είδη εξαρτήσεων που ελέγχονται από το SuperScalar και υπάρχουν κάποιες τεχνικές όπως η μετονομασία καταχωρητών προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια εξάρτηση word, αλλά βάζοντας τον κρυφό καταχωρητή S3. Γιατί κοιτάξτε, R5 συν 1 στο R3, αλλά το R3 βρίσκεται σε αυτό το σημείο, άρα υπάρχει εδώ πρόβλημα. Αν όμως το μετονομάσουμε και το βάζουμε σε ένα προσωρινό καταχωρητή, όχι εμείς, αυτόματο ο επεξεργαστής, έχει πολλούς κρυφούς καταχωρητές ο επεξεργαστής που κάνει αυτές τις αλλαγές, οπότε μετά αυτό το κομμάτι κώδικα μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα με αυτό. Άρα σε μία ALU γίνεται αυτό το κομμάτι, σε μία ALU το άλλο και έχει επιτευχθεί καλύτερη παραλληλία. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες επεξεργαστών ως προς σειρά προσαγωγής. Προσαγωγή σε σειρά με ολοκλήρωση σε σειρά, προσαγωγή σε σειρά με ολοκλήρωση εκτός σειράς, προσαγωγή εκτός σειράς με ολοκλήρωση εκτός σειράς. Υπάρχουν διάφορες λοιπόν τεχνικές και εδώ δείχνονται, υλοποιούνται αυτά εδώ πέρα τα παραδείγματα. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ στο στάδιο του decode έρχονται J1, J2, στη συνέχεια εκτελούνται J1, J2. Και εδώ και γράφονται J1, J2. Αυτό είναι με σειρά. Μετά έρχονται J3, J4. Βλέπετε εδώ J3, J4 και J3, J4. Δηλαδή όλα είναι σε σειρά. Αυτή τη στιγμή που το J3, J4 βρίσκεται μετά το J1, J2, πρέπει να έχουμε αυτή τη σειρά και έρχομαι, σε σειρά έρχονται οι εντολές και ολοκληρώνονται σε σειρά. Ενώ σε ένα άλλο παράδειγμα, με ολοκλήρωση εκτός σειράς, βλέπετε εδώ, κοιτάξτε, το J2 που ήταν πιο γρήγορη εντολή εκτελέστηκε πρώτο. Και μετά δηλαδή εδώ στο execute, το J1 είναι η πρόσβαση στη μνήμη, καθυστερεί πάρα πολύ. Ενώ το J2 ήταν μια απλή εντολή και γρήγορα ολοκληρώθηκε και έγραψε αποτελέσματα. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ολοκλήρωση εκτός σειράς, με άλλη σειρά. Πρώτο το J2, ας πούμε το J3 με το J1 ήρθαν και ολοκληρώθηκαν την ίδια χρονική στιγμή. Ενώ το J3 ήταν μετά, βλέπετε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι εκτός σειράς. Και αυτό που χρησιμοποιείται βέβαια στις μέρες μας είναι και ολοκλήρωση εκτός σειράς και προσαγωγή εκτός σειράς. Δηλαδή, κοιτάει κάθε φορά, υπάρχει μια προσωρινή μνήμη που είναι το παράθυρο που κοιτάει και λέει ποιες εντολές μπορώ να εκτελέσω παράλληλα. Βλέπουμε εδώ ότι εκτελεί το J6 ταυτόχρονα με το J4 γιατί δεν υπάρχουν εξαρτήσεις. Και τις φέρνει λοιπόν τις εντολές με άλλη σειρά, δηλαδή εκτός σειράς προσαγωγή. Βλέπετε εδώ ότι η σειρά στο execute δεν είναι αυτή που είχαμε δώσει στο decode, είναι με σειρά που, αναλόγως των εξαρτήσεων που ελέγχει στο χρόνο εκτέλεσης ο SuperScalar επεξεργαστής και γράφονται και με άλλη σειρά. Βλέπετε πρώτα το J2, μετά το J3, βλέπετε ένα J6, μετά το J5, δηλαδή γράφτηκαν με άλλη σειρά, διαβάστηκαν με άλλη σειρά, έγινε το fetch με άλλη σειρά, έγινε το execute με άλλη σειρά, το write με άλλη σειρά. Εννοείται βέβαια ότι στο τέλος πρέπει να μπουν όλα σε μια σειρά. Και είναι το στάδιο, κοιτάξτε εδώ, είναι το window που βλέπει κάθε φορά τις επόμενες εντολές που έχει προς εκτέλεση. Στη συνέχεια γίνεται το dispatch στα διάφορα execution units και μετά ξαναμπαίνουν σε σειρά στο τέλος. Είναι το στάδιο που λέμε το retirement set. Δηλαδή το στάδιο της απόσυρσης, όπου εκεί ξανατοποθετούνται όλα στα σειρά σαν να είχαν εκτελεστεί με τη σωστή σειρά, γιατί στο τέλος πρέπει να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Άρα μπορεί ενδιάμεσα να έχει γίνει ένα ανακάτεμα, αλλά στο τέλος ξαναβγαίνουν στη σειρά που θα έπρεπε να έχουν εκτελεστεί. Άρα, κοιτάξτε, πρέπει να καθοριστεί το ακολουθιακό μοντέλο και τότε να μπουν όλα στη σειρά. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, όπως τεχνική της εικασίας, που μας βοηθάει να μην έχουμε for loops. Απλώς τα εκτελούνται και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται αναλόγως μια σημειώχη. Ένα άλλο είναι το ξετυλιγμένος βρόχος, που πάλι δεν έχουμε πρόβλημα στη διασωλήνωση. Βλέπετε, εδώ έχουμε ένα loop. Την ίδια εντολή την επαναλαμβάνουμε. Το πλεονέκτημα είναι η αύξηση παραλληλοποίησης. Ποιος θα πει το μειονέκτημα για 0,25?
Δηλαδή εδώ βλέπετε ότι είχαμε ένα βρόχο επανάληψης και το κάναμε αυτό την τεχνική που ονομάζεται loop unrolling, ξετύλιγμα βρόχου, και κερδίζουμε στο ότι δεν έχουμε κίνδυνο διασωλήνωσης. Είναι κέρδος αυτό, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Πριν αλλάξω διαφάνεια, κανείς για 0.25 αν θέλει να απαντήσει. Αλλιώς πάω παρακάτω. Είναι ένα μειονέκτημα πάντως έχει. Δεν βλέπω να απαντάει κανείς. Τέλος ενότητας. Λοιπόν, το μειονέκτημα εδώ είναι αύξηση όγκου. Δεν το απαντήσατε. Εδώ ήταν μια γραμμή, εδώ είναι 5 γραμμές. Άμα είχαμε loop again και εδώ ήταν 500, θα είχαμε 500 γραμμές. Άρα γλιτώνουμε τον κίνδυνο διασωλήνωσης, αλλά αυξάνουμε πολύ το μέγεθος του κώδικα. Όπως σας έχω πει, όλα είναι θέμα συμβιβασμών. Και εμείς ως αρχιτέκτονες πρέπει να συμβιβαζόμαστε ταχύτητα, κόστος, απόδοση, μέγεθος. Είναι πολλά μέγεθη που μας απασχολούν. Και πάμε όμως για το iQuiz, γιατί η ώρα έχει πάει και 56 και πρέπει να κινηθούμε λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να αδειάσουμε και την αίθουσα στις 3 η ώρα για να είναι έτοιμη για τον συνάδελφο. Λοιπόν, θα έχετε 30 δευτερόλεπτα, όπως ξέρετε. Φροντίστε λοιπόν να έχετε ήδη συνδεθεί στο ARC. Θεωρία λοιπόν, βάζω τον κωδικό της θεωρίας. Περιμένω να μου δώσει το check, ok. Και 15 δευτερόλεπτα, start game. Okay, λοιπόν, είναι και 45 μείον 30, 15. Και 15 μόλις πάει θα πατήσω start. Εν τω μεταξύ, εγώ θα κλείσω την καταγραφή. Να υπενθυμίσω για μια ακόμα φορά ότι αύριο έχουμε προαιρετικό εργαστήριο, έχουμε προαιρετικό φροντιστηριακό εργαστήριο, όπου θα δούμε θέματα κώδικα, assembly, δικά σας ερωτήματα ως συνήθως και επόμενα θέματα εξετάσεων. Που όπως φαίνεται, εξετάσεις θα είναι μετά τα Χριστούγεννα. Γιατί είπαμε, έτσι έχει καταγραφεί στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Λοιπόν, start, ξεκινάμε. Και κλείνω την καταγραφή σε αυτό το σημείο, αλλά παραμένω στο κανάλι του Zoom, στο recording τώρα.